πας στην εκκλησία με την οικογένεια. Ανά κρατούμε τα κερί και περιμένουμε να πει το Χριστός Ανέστη και βλέπω μια κροτίδα και έρχεται στα πόδια της μητέρας μου. Κάνω τη μητέρα μου δεξιά λίγο και πάω να την πιάσω με το αριστερό και μου το, πριν το προλάβω να το πιάσω γιατί είδα φυτίλι και νόμισα ότι μπορώ να το πιάσω. Και πριν το πιάσω μου το φάγει όλο στον καρπό. Προκειμένου να προστατεύσεις τη μητέρα σου, είδες την κροτίδα, αντέδρασες, πήγες να την πάρεις με το αριστερό και έσκασες το χέρι σου. Άλλοι μου λένε γιατί δεν την κλώτσισες. Αν την κλωτσούσα και πήγαινε σε κανένα παιδί ή το πόδι μου. Έχεις δίκιο. Είναι, γιατί υπάρχει κόσμο, τον κλωτσώ, δεν το ελέγχω. Ναι. Ενώ το παίρνω, το πετάω ψηλά, μπορεί να πάει πιο μακριά κτλ. Λογική η αντίδρασή σου και έσωσες και κάποιον άλλον. Δεν μπορώ να φανταστώ την αντίδραση της μητέρας σου, καταρχάς, όταν έσκασες το χέρι σου. 8 δευτερόλεπτα ήταν τα πιο ωραία της ζωής μου, γιατί όλα γυρίζανε, όλα ήταν slow motion. Η κάθε φωνή που φώναζε, όποιος να είναι το όνομα μου. Το άκουγα συνέχεια με στα αυτιά μου και 8 δευτερόλεπτα λιποθύμησα. Και με πήρανε από την, στο χωριό ένας χωριανός με το αυτοκίνητο του στην πόλη Χρυσοχού. Μετά στην Πάφο θέλω να μου κόψουν το χέρι μου. Μετά Λευκοσία και μετά Πολυκλινική Υγεία στο γιατρό Αλκιβιάδη. Ο Άλκης Αλκιβιάδης. Ναι. Ο οποίος κάνει θαύματα. Αν υπολογίσω ότι κόπηκε από τον καρπό, μου έβαλε το χέρι μου για να κάνει παλάμη μέσα στην κοιλιά μόνο κόκκαλα και μου το έβγαλε από την κοιλιά με κανονική παλάμη και ύστερα μου έβγαλε από τα πόδια μου δύο δάχτυλα και μου τα βάλε πάνω και αρχίζουν και κουνιούνται. Θεός. Ξέρω, είναι ότι καλύτερο υπάρχει, όχι στην Κύπρο, να πω στην Ευρώπη. Ναι, αλλά Κύπρο δεν υπάρχει. Εγώ πρώτη φορά ακούω αυτό το πράγμα, ότι σου πήραν δάχτυλα από τα πόδια, έγινε όλη η διαδικασία αυτή και είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ευτυχώς όμως. Εάν πραγματικά ακούνε, είναι και παιδιά στο σπίτι, αν ακούνε το τι έχεις πάθει και το τι γίνεται, το τι περνάει ένας άνθρωπος από ένα τέτοιο ατύχημα που κάποιοι το θεωρούν μαγκιά, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να ξανακουμπήσουν τέτοια πράγματα. Ναι. Ξέρεις ποιος πέταξε την κροτίδα? Όχι. Είμαστε τόσο πολλοί άνθρωποι που κανένας δεν θα πει τίποτα. Ή ποτέ θα γνωρίσεις. Ούτε να έρθει να ζητήσει ένα συγγνώμη, κάτι. Το θέμα δεν είναι να θα διωχθεί. Να σου πω, μπορεί να μου είπε συγγνώμη, γιατί είπα μου πολλοί άνθρωποι απολογούμε για το χέρι σου που είδα στο χωρικό μου εκείνη την ημέρα. Μπορεί να μου είπε, μπορεί να μην μου είπε, δεν ξέρω. Θα ήθελες να μάθεις ποιος είναι? Όχι. Επειδή εντάξει, 4 χρόνια με 11 χειρουργία ήταν πολλά δύσκολα. Και κάπως έθελα να ξέρω ποιος μου πετάξει την κροτίδα. Τι θα γινόταν να θεωρείς αν είχες αφήσει την κροτίδα κάτω? Ήταν τόσο, θα ήταν τόσο ισχυρή το οποίο θα μπορούσε να, πούμε, να κροτηριάσει το πόδι της μητέρας σου ή κάποιο μπορεί, άλλο? Μπορεί της μητέρας μου το πόδι. Πού κανένας δεν θα θέλει το πράγμα. Να πάθει κάτι η μαμά του. Εννοείται. Βεβαίως και η μητέρα σου θεωρώ ότι άμα τη ρωτούσαμε, ναι, θα προτιμούσε χίλιες φορές το δικό αφού σου πόδι παρά το χέρι του παιδιού. Πήγε, βρήκε τον Αλκιβιάδη και του είπε: κόψε το δικό μου χέρι και βάρτο του γιού μου παρά να κοβείς από δάχτυλα και έτσι. Γιατί ζήτα κάπως, γιατί συνέχεια μαζί μου μείνει μαζί. Και βλέπει το γιατί, άμα σου κόψουν που το πόδι, πάει λίγο σαν την πάπια. Κυριολεκτικά σαν την πάπια. Ένεση σταθερότητα στις αρχές. Ο καθένας το πρόβλημα του κάνει το πιο μεγάλο πρόβλημα του κόσμου. Και ενώ υπάρχουν τόσα άλλα προβλήματα που αν δούμε το δικό μας είναι το πιο μητσίν, ειδικά το χέρι μου είναι το πιο μητσίν μπροστά σε προβλήματα του κόσμου. Γιατί γνώρισα μια κοπελά μετά από 2 μήνες που ήμουν στο νοσοκομείο που έπαθε γκάγκρενα. Της έκοψαν και τα 2 χέρια και τα 2 πόδια. Και τη χωρίσε ο άντρας της, τα παιδιά της δεν θέλουν να της μιλάνε γιατί απλά έπαθε γκάγκρενα. Και λέω, το πρόβλημα με μεγαλώνω, έχω το φως μου, μπορεί να ήταν κάτι πιο άσχημο, μπορεί να ήταν άλλοι κόσμοι να παθαίναν πιο χειρότερο και είμαι καλά. Είσαι καλά, έχεις ωραία θεώρηση, ωραία σκέψη. Από εκείνον το Πάσχα πριν 4 χρόνια, στο χωριό άλλαξε κάτι ή σταματήσανε? Όχι, σταματήσανε ευτυχώς όλοι. Όλοι. Μεγάλη υπόθεση. Ναι, απλά το τι μου άρεσε, ήμουν μέσα στο νοσοκομείο τη 2η μέρα που έφερα λίγο τα καλά μου
και μου στείλανε φωτογραφία ανάμιση καλαθών γεμάτων κροτίδες και επειδή το αίμα μου έμεινε κάτω και ήρθε πυροσβεστική και πήτησε νερό να το βγάλει και μου στείλανε τις φωτογραφίες και είδα ότι όλοι ενωθήκανε, πετάξανε τις κροτίδες τους για μη κακό να πάθουν κάτι και εκείνοι. Και κάμισε να νιώθεις πιο ωραία, γιατί σταμάτησα τουλάχιστον ή να σταματήσω ένα δυο ακόμα ανθρώπους που μπορεί να μη κακό να πάθουν κάτι. Συνεχίζουν οι εγχειρήσεις, θα συνεχίσετε ναι. Εγχειρήσεις. Προς το παρόν κουράστηκα γιατί 4 χρόνια 11 εγχειρήσεις είμαι μικρός. Είναι οι ενέσεις, οι πεθυτίνες, τα χάπια. Πίνω χάπια τώρα καθημερινό σχεδόν 5.000 μιλιγκράμμ σχεδόν. Και είμαι μητσής, άλλο λίγο να πάθω έρχος με το γιατρό μου. Ευτυχώς σταματήσανε τα χάπια στα χάπια. Σε μια φορά έκαμε πλήσεις στο μάχιου να φύγουν κάποια φάρμακα. Γιατί εντάξει, δεν είμαι 40 χρόνων που όλα πάνω με είναι αναπτυγμένα, είμαι ακόμα baby. Είσαι baby. Είσαι και καλό baby. Επαγγελματικά με τι θέλει να ασχολείται. Σπουδάζω τώρα Λευκοσία, διοίκηση ξενοδοχείων. Σε ξενοδοχεία, αλλά όχι Κύπρο. Γιατί όχι έτσι. Επειδή ο κόσμος στην Κύπρο είναι καλός. Γιατί το λες αυτό. Επειδή πήγαινα σε σχολεία με την αστυνομία, απλά να μιλήσω για τις κροτίδες, απλά να πω την άποψή μου το ότι πιστεύω για τις κροτίδες. Και ακούω λόγια από κάτω, μακάρι να κόφηκε και τα δυο σου σέρκα, μακάρι να το παθαίνει η μάμα σου. Ναι, πολλά. Απλά μιλούσε, δεν ήξερουν το τι περνά. Απερίσκεπτα, μιλάνε. Παιδιά, συγγνώμη, τι απερίσκεπτα τώρα. Αυτό είναι αρρωστημένο που είπες. Ξαναπέσμε, σε παρακαλώ, γιατί ή εγώ δεν ακούω καλά. Να και τα δύο μου χέρια ή δηλαδή, να το χάνω. Ήσουν σε τάξη, μιλούσε. Σε σχολείο να μιλήσω για κροτίδες. Σχολείο, τι παιδιά. Λυκείου, γυμνασίου. Και ενώ μιλούσε και μα έλεγε αυτά τα συγκλονιστικά, άκουσε παιδί από κάτω να λέει ότι μακάρι να σκοβόντουσαν για τα δύο χέρια. Ή που δείξαμε φωτογραφία το χέρι μου πώ ήταν. Ήρθε άλλο παιδί πάνω και λέει αυτό είναι ψεύτικο αφού έχεις δύο δάχτυλα τώρα και παλάμη. Και του έδειξα βίντεο που έχω μέσα στο YouTube μου πριν κάνω ακόμα δύο δάχτυλα. Να πιστέψει τουλάχιστον. Μη σε παίρνει. Όχι, δεν, όχι. Όχι, ξέρεις τι, είναι αρρωστημένο επαναλαμβάνω. Ναι. Αλλά συγχώρεσέ τους αν θα μπορούσα να το πω έτσι ότι είναι ξέρεις, απερίσκεπτη, μητσή, θα καταλάβουν. Ναι, απλά μιλούσε χωρίς να σκεφτούσαν ή πώς να πειράξει τον άλλον, αλλά αν το κάνεις εσύ σε κάποιον άλλον και πειράξει τον, μπορεί να γίνει ο χειρότερος εχθρός. Απλά εγώ είμαι κάπως, οκ, είναι η άποψή σου, να είσαι σεβαστό, απλά να ακούεις τη δική μου και να δεις τα γεγονότα μου. Πάντα έτσι σκεφτόσουν, ναι. Ναι, ναι. Και πριν. Και πριν, αλλά πριν ποτέ να σκεφτούμουν το θάνατο. Ελαλούσαμε πάντα να το κάνουμε εγγύνον. Να πηδήσω ένα αεροπλάνο κάτω. Κάπως, οκ, okay, την πρώτη φορά φάσε τα υψί, λαλείς, μπορεί να μην ανοίξει κάτι, απλά πάμε να δοκιμάσουμε. Και επιέναμε αμέσως. Αλλά τώρα που είδα ότι ένα δευτερόλεπτο χρειάζεται, κυριολεκτικά μόνο έναν, για να χάσεις ολόκληρη σου ζωή, τα πάντα, φίλους, που οικογένεια, τα πάντα, είμαι κάπως πιο settled down, πιο ήρεμος. Μετά το ατύχημα, έχασες ή κέρδισες φίλους. Έχασα πάρα πολλούς, αλλά τώρα τα τελευταία δύο χρόνια, όπως είπα μαζί με το YouTube μου, αρκεύκει σε κόσμο και αρέσκει, γιατί βγάλω την καθημερινότητα μου, που μπορεί να πάω με όλα ακόμα να δω ανθρώπους, να τους δείξουμε στη κάμερα, να μιλήσουμε, να πει εκείνος τι σκέφτεται για κάτι που να πούμε. Και εγώ και αρκεύκει ο κόσμος και μιλά, λαλή μου, τι θέματα είναι το αρέσκει, πού να πάμε, τι να κάνουμε. Και είναι ωραίο γιατί ας πούμε λαλού μου έλα μόλ και πάω μόλ και βλέπω ας πούμε 10 άτομα και λαλού μου μπράβο Δημήτρη, είσαι πολύ δυνατός και απλά προσπαθώ το καλύτερο που μπορώ να βγάλω. Και το βγάζεις. Και δεν χρειάζεσαι και πολύ προσπάθεια γιατί το έχεις. Ναι, αλλά ο καθένας όμως θα δει το πώς νιώθεις. Να δει το ψεύτικο χαμόγελο που όλοι μας κάποτε κάναμε ένα ψεύτικο χαμόγελο. Και ποτέ όμως σχεδόν πλέον θα σε ρωτήσει κάποιος αν είσαι καλά ή να σου δω και την αγκαλιά μου, ναι, χρειάζεσαι κάποτε.
Θα βρεθούν και αυτοί, Δημήτρη. Και αξίζει πολλές αγκαλιές. Δεν ήταν αληθινή φίλη. Πολλές αγκαλιές. Μπράβο. Απέκτησες καινούριους φίλους, λοιπόν. Ναι. Εμάς. Πόμπα. Άρεσε μου. Εμάς να δεις. Να είσαι καλά, φίλε μου. Εσύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Thank you. Και τα όνειρά σου, ό,τι όνειρο για να έχεις να πραγματοποιηθεί, γιατί μπορείς, η θέληση. Ναι. Αρκεί να υπάρχει. Και, και αξίζεις πολλά, πάρα πολλά. Πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ.